είναι το εξής. Είναι το πιο σημαντικό. Εγώ ή εσύ. Αλλά όταν το λέμε μόνο στο εγώ ή εσύ, επειδή αυτό θα είναι ένα ντουέτο το οποίο είναι αφίδρομο, θα πούμε ότι δεν έχει μεγάλη σημασία, θα ήταν το ίδιο. Γιατί άμα δεν είναι το εγώ και είσαι το εσύ, για σένα είναι το εγώ και εγώ είμαι το εσύ, κατά συνέπεια ακυρώνεται. Τώρα άμα πω το πιο σημαντικό είναι εγώ ή εσείς. Άρα εδώ το τεστ είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ότι άμα επιλέξετε το εγώ, έχετε σκοτώσει την ανθρωπότητα. Και άμα επιλέξετε το εσύ, συνεχίζει να ζει. Ενώ με το εγώ έχετε μια δυσκολία. Άρα η ιδέα στην κενότητα είναι μόνος μου, δεν είμαι τίποτα. Αμέσως θα υπάρχουν μερικοί από εσάς, αν δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις έννοιες, θα πούν ότι άμα δεν είμαι τίποτα, γιατί να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Το να μην είμαστε τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παράγουμε κάτι. Θα εισάγω τώρα μια άλλη έννοια, τελειότητα. Τελειότητα και πληρότητα. Πολύ συχνά θεωρούμε ότι αυτό που είναι ευτυχισμένο είναι αυτό που είναι πλήρη. Στα μαθηματικά έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα το 1931. Δεν υπάρχει πληρότητα. Είναι μάλιστα το θεώρημα τη μη πληρότητα. Το άλλο που λέμε πολύ συχνά είναι ότι εμείς είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε τέλειοι. Μα δεν λέει κανένας ότι είμαστε τέλειοι, αλλά γιατί να θεωρήσουμε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να παράγουν τελειότητα. Άρα σίγουρα ο Αρχιμίδης δεν ήταν τέλειος, αλλά ότι βρήκε το πι, αυτό είναι τέλειο και δεν μπορεί να πούμε τίποτα άλλο. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν, είναι ότι όταν συνειδητοποιείς ότι ως όν δεν είσαι τίποτα το σκούδι, δεν είναι κάθεστη, είστε όλοι αυτοί εκεί πέρα, δεν έχει κάνει τίποτα καρέκλες. Φέρνουμε ένα ακόμα λίγες καρέκλες τώρα. Άρα αυτό εσείς ξέρετε, έχετε και μαξιλάρια, δεν είναι μαξιλάρια. Είναι σκαμπό και σύγχρονα. Και σκαμπό και μαξιλάρια. Άρα, όταν συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε τίποτα, μπορούμε όμως να παράγουμε ένα έργο. Πώς, πείτε, ποιο είναι το σχήμα. Το σχήμα είναι πάρα πολύ απλό, έχει σχέση με το ψηφιδωτό. Όταν έχετε μία ψηφίδα μόνη της, είναι μονόχρωμη. Άρα, άμα της πείτε, τι σχεδιάζει εσύ, τι ζωγραφίζει εσύ, είναι απολύτως τίποτα. Αυτό είναι μονόχρωμη. Όταν βάλετε πολλές ψηφίδες μονόχρωμες όλες, δημιουργούν ένα ψηφιδωτό το οποίο είναι πολύχρωμο. Αν ρωτήσετε σε κάποια ψηφίδα ποιος έχει πολυχρωμία, κανένα. Είναι μόνο και μόνο λόγω τοποθέτησης μέσα στον χώρο, στον χώρο στη συνέχεια, που δημιουργείται κάτι το οποίο είναι πολύχρωμο, το οποίο δεν υπήρχε στην οντότητα σε επίπεδο μονάδα. Αυτό σημαίνει τι. Είναι ακριβώς όπως το έκανε και ο Λάιμπνιτς όταν μιλάει για τη μοναδολογία. Άρα, η μονάδα μερικές φορές είναι τόσο σημαντική που δεν καταλαβαίνουμε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι μπορεί η διάδα, η τριάδα κτλ. Να έχουν ιδιότητες που δεν μπορεί να έχει μονάδα. Άρα, όταν δίνουμε μεγάλη σημασία στη μονάδα και θεωρούμε ότι αυτό είναι η πανάκια, είναι σίγουρα μερικές ιδιότητες που δεν υπάρχουν πια και δεν έχουν νόημα. Ας πάρουμε μια πολύ απλή μονάδα, η οποία είναι το κορώνα και το γράμμα. Άρα θα δείτε ότι άμα το σκεφτείτε κάπως ορθολογικά, αμέσως θα ανακαλύψετε μερικές ιδέες πολύ απλές. Πρώτα απ' όλα ότι το αντίθετο από κορώνα δεν είναι γράμματα, αλλά είναι κορώνα. Γιατί, άμα βάλετε ένα νόμισμα που έχει κορώνα και κορώνα, δεν είναι νόμισμα, είναι κάλπη. Άρα, μπερδεύουμε το αντίθετο με το συμπληρωματικό. Άρα, στην πραγματικότητα, το κορώνα, το μάτι αυτό, αναζητά το γράμματα για να υπάρχει το νόμισμα. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Είναι κορώνα και γράμματα που φτιάχνουν το νόμισμα, ή είναι το νόμισμα που φτιάχνει κορώνα και γράμματα. Όπως δείτε, αυτό μοιάζει το αυγό με την κότα, καμία σχέση. Ούτως έως και το αυγό με την κότα λύνεται μέσω της θεωρίας λέξεων του Κολακούσκη. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι παράκληση. Η ιδέα ποια είναι. Η οντότητα που υπάρχει δεν είναι το νόμισμα. Δεν υπάρχει κορώνα μόνη της.
Δεν υπάρχει γράμματα μόνο. Είναι δύο όψεις από το ίδιο νόμισμα. Άρα η μόνη έννοια που είναι σημαντική είναι το όλο. Εδώ βλέπετε ότι σιγά σιγά, ενώ αρχίζουμε με το ατομικό, μετά μπαίνουμε στο θέμα το ατομικό ή το συλλογικό. Στο συλλογικό βάζουμε σχέσεις, μετά αναρωτιόμαστε πώς λειτουργούν αυτές οι σχέσεις, αλλά συχνά τι κάνουμε, θεωρούμε ότι αρχίζουμε από τις μονάδες και πηγαίνουμε στο σύνολο. Και δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή στην πραγματικότητα να έχουμε έναν επιμερισμό της οντότητας, η οποία μπορεί να είναι πολλαπλή, δηλαδή έχει μια εντύπωση ότι είναι πολλές μονάδες, αλλά είναι το ίδιο. Είναι ένα παράδειγμα που θα σας σοκάρει. Δεν ασχολήσετε με τέτοια θέματα, εδώ, ελπίζω δηλαδή. Εσείς δεν είστε και οι τέσσερις όρθιοι. Εντάξει, είμαστε εδώ. Αφού έχει τα πούφε εδώ. Είμαστε εδώ. Προσπαρώ. Αλέρτ. Όταν βλέπετε ένα δέντρο, πολύ συχνά υπάρχουν αυτή η έκφραση, βλέπω το δέντρο αλλά δεν βλέπω το δάσος. Ακόμα και αυτοί που λένε αυτό με το δάσος, δεν συνειδητοποιούν κάτι πολύ απλό. Το οποίο μόνο το σκεφτούν ορθολογικά θα καταλάβουν ότι έχει μεγάλη σημασία. Τα δάση δεν είναι δέντρο. Δηλαδή, ξέρουμε, τα έχουμε μελετήσει αυτά, ότι υπάρχουν αυτό που θα λέγαμε εμείς δέντρα, που είναι μαζί και νιώθει το ένα το άλλο. Ενώ εμείς, παρόλο που λέμε τη λέξη δάσος, θεωρούμε ότι το δάσος είναι απλώς η συλλογή από δέντρα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δέντρα της ίδιας ποικιλίας που όταν τα μελετάτε καταλαβαίνετε ότι λειτουργούν σαν ένα δίκτυο. Και όταν θέλετε ακουμπάτε το ένα, το νιώθει το άλλο. Αυτό δεν το έχουμε συνηθίσει εμείς να το βλέπουμε. Άμα θέλετε να το φανταστείτε πρακτικά, ας πούμε παίρνετε ένα πατέρα και ένα γιο που αγαπάει ο ένας τον άλλον και χτυπάτε το γιο και ρωτάτε αν πονάει ο πατέρας. Αντικειμενικά δεν χτυπάτε τον πατέρα, αλλά το θέλετε. Τότε τι πονάει. Πώς είναι συνδεδεμένο. Αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σε ανθρώπους και δεν βλέπουμε ότι λειτουργεί και σε άλλα. Στην πραγματικότητα τώρα είναι ο πατέρας και ο γιος, ή είναι ένα ζευγάρι που αποτελείται από δύο κομμάτια. Εδώ λοιπόν το δάσος είναι μια έννοια πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι νομίζουμε. Αλλά δεν είναι μια συλλογή. Είναι μια οντότητα ριζικά διαφορετική. Και γι' αυτό σας υπενθυμίζω ότι όταν κάνουμε τομές μέσα σε ένα δάσος, είναι ένα έγκλημα με ποια έννοια. Είναι ότι κόβεται άνθρωπος στα δυο. Απλώς εσείς αποφασίσατε ότι δεν είναι άνθρωπος, και τη βλέπετε μόνο κύτταρα. Λέω, άμα πάρω αυτόν τον κύριο, εντάξει, και τον κόψω στα δυο, χειρολεκτικά. Και μου πείτε, μα έχετε διαπράξει ένα έγκλημα. Θα σας πω, όχι. Αυτός ήταν μόνο ένα σύνολο από κύτταρα. Υπάρχουν κύτταρα εδώ και κύτταρα εδώ. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Θα πείτε, μα όχι, δεν είναι αυτό. Α, θα πω, άρα δεν είναι αποτελείται από κύτταρα. Θα πείτε, ναι, αυτό ναι. Τότε ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο κύτταρα. Άρα θα σας πω μετά, μα τι είναι παραπάνω από μόνο κύτταρα. Μόνο κύτταρα. Τότε γιατί λέγεται άνθρωπος. Άρα, ενώ έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και το ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια οντότητα που δεν μπορούμε να διασπάσουμε. Άρα, εδώ σας δίνω απλώς το θέμα με το κέρμα. Το κέρμα μας φαίνεται μια απλή έννοια, όπου έχουμε δύο έννοιες που κολλάνε για να φτιάξουμε μια τρίτη. Στην πραγματικότητα είναι μία, η οποία έχει δύο όψεις. Άρα αν θέλετε να σας ζαλίσω περισσότερο, είναι η διαφορά μεταξύ φύλου και σελίδου. Και σελίδες. Άρα, ας πούμε πολύ συχνά, ακούτε τη φράση, ένα βιβλίο αποτελείται από σελίδες, έχει τόσες σελίδες. Στην πραγματικότητα ένα βιβλίο αποτελείται μόνο από φύλου και όχι από σελίδες. Τώρα θα μου πείτε, μα δεν είναι δυνατόν αφού το λένε συνεχώς, αφού έχει και νούμερα. Ας πούμε τα νούμερα είναι τα νούμερα από τις σελίδες και όχι τα νούμερα από τα φύλλα.
Βέβαια δεν έχει πάρει ποτέ σε ένα νόμισμα η λέξη νόμισμα. Αλλά σε τέλος μετά δεν το συνειδητοποιείτε. Άρα, άμα θέλετε να κάνετε πραγματικά ένα βιβλίο μόνο με σελίδες, έχετε μια δυσκολία, χωρίς φύλλο. Άρα, στην αρχή θα μου πείτε, ναι, αλλά ένα φύλλο αποτελείται από δύο σελίδες. Όχι, όχι. Ένα φύλλο είναι δύο σελίδες και δεν έχει δύο σελίδες. Είναι. Αν θέλετε να κάνετε πραγματικά μόνο μία σελίδα, θα πρέπει την ώρα που ζωγραφίζετε στη σελίδα να μην μπορεί να πάτε από την άλλη πλευρά σας. Άρα αυτό λέγεται στα μαθηματικά η λωρίδα του Μόρφους. Άρα παίρνετε μία λωρίδα, έτσι, και περιστρέφετε ένα γύρο, μόνο μισό, και το ξανακολλάτε. Αυτό όταν θα το ζωγραφίζετε έχει μόνο μία πλευρά. Αυτό λέγεται μία σελίδα. Άρα αν έχετε δει βιβλία που αποτελούνται μόνο από αυτές τις σελίδες, να μου το δείξετε. Γιατί όλα τα άλλα αποτελούνται από φύλλα. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι έχουμε μια τάση να αναλύουμε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναλύει πιο εύκολα παρά συνθέτει. Και δυσκολεύεται πάρα πολύ να δει τη σύνθεση. Παρτιτούρα μουσικής, πεντάγραμμα. Άρα φανταστείτε τώρα ότι σε αυτόν εδώ δίνω την πρώτη γραμμή, στο δεύτερο τη δεύτερη κτλ. Και έχουμε μόνο αυτό. Και εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πεντάγραμμα, θα δυσκολευτείτε. Και στην πραγματικότητα σε κάποια φάση έγινε. Άρα προσέξτε. Όταν συνθέτει ο συνθέτης και ο ψυχαναλυτής, δεν συνθέτει ποτέ ως πέντε γραμμές, αλλά ως πεντάγραμμα. Το πεντάγραμμο δεν διασπάται σε γραμμές. Είναι μία οντότητα. Είναι ένα χέρι και δεν είναι πέντε δάχτυλα. Άρα, εδώ η έννοια ποια είναι? Είναι ότι σιγά σιγά το ψηφιδωτό, που αποτελείται από ψηφίδες, το πρώτο πράγμα που λέτε, ψηφιδωτό είναι ψηφίδες, έτσι δεν είναι. Δύο. Άρα, αν πάρω ένα τσουβάλι από ψηφίδες, σε πάρω εδώ και λέω αυτό είναι ψηφιδωτό. Ας πείτε, όχι, 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 δεν εννοούσα αυτό. Α, αλλά τι εννοούσα. Δεν σιγά σιγά θα βάλετε τις ψηφίδες όλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αλλά προσέξτε μετά τι θα κάνετε. Θα βάλετε την ψηφίδα σε σχέση με άλλη ψηφίδα. Εδώ έχετε δημιουργήσει σχέσεις. Π.χ. παίρνετε ένα ψηφιδωτό και εγώ σας λέω ότι έχετε σχέσεις. Εσείς απαντάτε όχι. Λέω, παίρνω μια ψηφίδα, αλλάζω το χρώμα και το βάζω. Πείτε όχι, πρέπει να είναι το ίδιο χρώμα. Λέω, μα γιατί να είναι το ίδιο χρώμα? Θα μου πείτε λόγω της ψηφίδας. Όχι. Λόγω των διπλανών. Γιατί άμα είχε μόνο μία ψηφίδα και όταν αλλάζει την ψηφίδα το χρώμα, δεν μας ενδιαφέρει καν μία. Δεν ήταν ποτέ ψηφίδα. Άρα, δύο, τρεις, μετά πρέπει να αναρωτηθείτε από πού τις ψηφίδες και μετά αν θέλετε το ψηφιδωτό. Οικία. Όχι, σκεφτείτε τώρα. Δηλαδή, έχετε μία ψηφίδα, είναι ψηφιδωτό. Όχι. Δύο, τρεις. Θα δείτε ότι σε κάποια φάση θα υπάρξει ένας αριθμός, ο οποίος θα υπαρκεί για να εμφανιστεί κάτι, το οποίο δεν μπορεί να εμφανιστεί πριν. Τότε αρχίζει το ψηφιδωτό. Άρα το ψηφιδωτό είναι από ένα σημείο και μετά, που έχει απλώς μια συλλογή. Αυτή η συλλογή λοιπόν οργανώνεται. Αν οργανώνεται παθητικά, λέμε αυτό το είναι σχέσεις, αν οργανώνεται ενεργητικά, τότε θα μιλήσουμε για οργάνωση. Η οργάνωση μπορεί να είναι ένα δυναμικό πλαίσιο. Π.χ. ένα δυναμικό πλαίσιο. Έχετε δει μερικές φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βάζουμε τους ανθρώπους να έχουν πάνω ένα χαρτί και τους βάζουμε να αλλάζουν. Okay. Άρα, άμα βάζετε πάρα πολλούς, κάνουν ένα ψηφιδωτό από πάνω. Επειδή αλλάζουν ταυτόχρονα, δίνουν δύο ψηφιδωτά. Το ξέρετε όμως ότι άμα δεν αλλάξουν ταυτόχρονα, μπορούν να κάνουν περισσότερα ψηφιδωτά. Και σίγουρα θα έχετε σκεφτεί πόσα μπορούν να κάνουν ψηφιδωτά με μόνο δύο όψεις. Ναι, σίγουρα. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι μπορεί να βάλουν δύο στην δύναμη που θα είναι ο αριθμός των ατόμων. Αγώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ τα ψηφιδωτά που μπορούν να κάνουν, αλλά το θέμα είναι ποια θα έχουν ένα νόημα. Μετά θα ξαναπέσετε στο πιο απλό, θα πείτε θα βάλουμε δύο. Όταν θα είσαστε έτσι θα είναι έτσι, όταν θα είσαστε έτσι θα είναι αλλιώς. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι μέσα στη συλλογικότητα υπάρχει η έννοια της σχέσης και η έννοια της οργάνωσης. Έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν ενδιαφερόμαστε π.χ. για το περιβάλλον, τη διατροφή κτλ., πάνω κάτω αρχίζουμε από αυτή τη διαδικασία. Είμαι μόνος μου, εγώ θα κάνω την επανάστασή μου. Ας πούμε, θα τρώω αυτό. Ή δεν θα τρώω αυτό. Μετά προσπαθώ να βρω ένα δεύτερο που κάνει το ίδιο,
Και λέω, α, τα βρήκα. Μετά, εφόσον έχω δημιουργήσει μια παρέα, λέω, εντάξει, είμαστε μια παρέα. Αυτή η παρέα είναι εντελώς άσχετη με την ανθρωπότητα. Είναι απλώς ο πολλαπλασιασμός του εγώ, άρα είναι η εμείς. Άρα δεν έχουμε φτάσει στους άλλους. Η ιδέα με το ψηφιδωτό είναι ότι κάθε ψηφίδα, εκτός από αυτές που είναι στις γωνίες και αυτές που είναι στις άκρες, έχει σχέση με άλλες τέσσερις. Άρα η ψηφίδα δεν είναι η ψηφίδα, αλλά ο σταυρός. Κάθε ψηφίδα κουβαλάει το σταυρό. Ο οποίος μπορεί να είναι πολύχρωμος, ενώ η ψηφίδα είναι μονόχρωμη. Άρα, όταν βάζετε αυτούς τους σταυρούς, εσείς τους ονομάζετε ψηφίδες και λέτε βάζω ψηφίδες. Στην πραγματικότητα οργανώνετε σταυρούς. Λέτε σταυρόλεξο. Πού είναι σταυρός? Μα δεν υπάρχει σταυρός. Στην πραγματικότητα υπάρχει διασταύρωση. Δεν είναι ακριβώς πίσω. Η ιδέα ποια είναι? Το σταυρόλεξο, αυτό που αναζητείτε είναι λέξεις. Δεν αναζητείτε σταυρούς, ενώ η οργάνωση είναι πολύ σημαντική. Άρα, εγώ είχα κάνει μια φορά ένα σταυρόλεξο, έτσι για να ενημερώσω τους μαθητές μου. Άρα, τους έβαζα ακριβώς αυτά που έπρεπε να βρουν σαν λέξεις, αλλά δεν είχαν το σταυρόλεξο. Δεν πειράζει, θα δείτε ότι τότε είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνετε για όσους ξέρουν που καλό σταυρόλεξο, είναι κοιτάζετε αμέσως πόσα γράμματα έχει η λέξη που ψάχνετε. Συνήθως κοιτάζετε αυτές που είναι πολύ μικρές να σας βοηθήσουν και μετά θα βοηθήσουν. Τώρα φανταστείτε ότι δεν σας έχουν δώσει τον πίνακα. Και σας λένε, ας πούμε, τα οριζόντια και τα κάτω. Αυτό σας δίνει μερικές λύσεις. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρετε ακριβώς πού να βάλετε τη λέξη. Τότε καταλαβαίνετε ότι όταν σας δίνουν το σταυρόλεξο, δεν σας δίνουν μόνο τις ερωτήσεις, αλλά και τη δομή. Και γι' αυτό ονομάζεται σταυρόλεξο, αλλιώς θα ήταν λέξεις. Αυτό το σταυρόλεξο, που βλέπετε ας πούμε με το σκανδιναβικό, που είναι διακριτικό, το σταυρόλεξο είναι μια δομή στην οποία δεν δίνεται μεγάλη σημασία στην αρχή. Όταν όμως κοιτάζετε στρατηγικά το σταυρόλεξο, θα δείτε αμέσως ότι υπάρχει μια τεράστια πολυπλοκότητα στη δομή. Ένας τρόπος να το αντιληφθείτε και να φάτε μια ωραία σφαλιάρα είναι να κάνετε εσείς ένα σταυρόλεξο. Τότε θα δείτε πόσα μαύρα κουτάκια θα βάλετε παντού, γιατί δεν βγαίνει. Αλλιώς θα λεγόταν λατινικό τετράγωνο. Μπορούμε να γεμίσουμε όλα και να μην έχει καμία τρύπα. Αυτό μπορεί να κάνουμε πολύ λίγο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι εμείς σε τακτικό επίπεδο κοιτάζουμε τις λέξεις, ενώ σε στρατηγικό επίπεδο κοιτάζουμε τη δομή. Στο θέμα της συλλογικότητας είναι ακριβώς το ίδιο. Αρχικά κοιτάζουμε τη συλλογή από τις μονάδες. Π.χ. το χώρο θα μπορούσατε να πείτε, θα ήταν καλό να είμαστε περισσότεροι. Υπάρχει κάποιος που δεν το έχει πει εδώ? Και όμως είναι ένα. Φανταστείτε να είστε ένα σταυρόλεξο, να λες μακάρι να είχα ακόμα μια λέξη παραπάνω. Να την κάνεις τι, αφού είναι γεμάτο. Άρα, μπορεί η συλλογικότητα, και εδώ μπαίνουμε στην έννοια που μας αφορά, μπορεί η συλλογικότητα να έχει μία θέληση, την οποία δεν έχουν οι μονάδες. Μα πείτε, τι παράφερε αυτό? Λάθος. Και πάλι, σε ένα ζωντανός, όχι κομμένο. Έχει μία θέληση. Άμα ρωτήσω ποιο από τα κύτταρά του έχει αυτή τη θέληση. Μα πείτε κανένα, το πώς έχει η θέληση. Κόβω τα νύχια. Θα έχει την ίδια θέληση. Κόβω κομμάτια από τον εγκέφαλο. Θα έχει την ίδια θέληση. Θα πάρει. Θα τα εμπεριέξετε πολύ σωστά. Άρα, η ιδέα είναι ότι μερικά κομμάτια δεν έχουν ακριβώς την ίδια αξία. Θα ήθελα να πάρω το παζλ. Για να μην λέει η φωτεινή ότι δεν λέω. Άρα, παίρνετε ένα παζλ. Εντάξει. Λέτε, ας πούμε, ότι είστε πολύ καλοί στο παζλ. Να μην το λέτε μπροστά μου.
Άρα αυτοί που λένε ότι είναι πολύ καλοί στο puzzle, οι συνήθως θίγουν. Αυτοί που είναι πολύ καλοί στο puzzle λένε εντάξει. Αυτό. Εντάξει, άμα βάλετε κάποιον που σου λέει ότι είναι πολύ καλός και βάζετε 10.000, δεν θα σχέσω. Σαν να φάλει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, εμένα όταν μου το κάνω ειδικά με τα παιδιά και μου λένε αυτό το παιδί κάνει πολύ καλό puzzle. Ξέρετε τι κάνω. Τα βάζω όλα να το. Του λέω κάνω. Κάνε και φωνές και λέμε δεν είναι εννοούς αυτό. Ναι, αυτός που κάνει πολύ καλό puzzle, μόνο με puzzle δεν ασχολείται αρχικά. Εντάξει, δηλαδή αυτό που θα κάνει κάποιος που νομίζει ότι είναι πολύ καλός, θα προσπαθήσει να βγάλει γρήγορα εικόνες. Αυτό είναι συντακτικό επίπεδο. Στρατηγικό επίπεδο, το πρώτο πράγμα που κάνετε σε ένα πρόσωπο είναι αδιαφορείτε παντελώς για το τι είναι και κοιτάξτε πόσες γωνίες είναι 4, ωραία. 4 κομμάτια στη γωνία. Μετά οι πλευρές, όλες τις πλευρές. Άρα βάζετε 4 κομμάτια εδώ, εδώ βάζετε τις πλευρές και εδώ βάζετε το κέντρο. Το πρώτο πράγμα που λέτε στον εγκέφαλο είναι μια σχολή με αυτό. Έχετε 4 κομμάτια. Έχετε ένα πρόβλημα είναι πώς θα βρείτε τα 4 κομμάτια. Σιγά σιγά θα δείτε ότι έρχεται μια δυσκολία. Γιατί ακόμα και 4 κομμάτια, άμα δεν ξέρετε ποιο είναι το πάνω και ποιο είναι το κάτω και ποια είναι η διαγώνια. Α, μετά βάζετε λοιπόν τις πλευρές, προσπαθείτε να ενώσετε τις πλευρές. Όσο ενώνετε, τσακ, μπαίνετε σε μια γωνία, ενώνετε. Τότε έχετε ένα πλαίσιο. Αρχίζετε τώρα να ζωγραφίζετε από το έξω προς τα μπροστά, προς το μέσο. Εντελώς αναορθόδοξο σε σχέση με αυτό που έκανε το σχήμα. Εκτός βέβαια, αν το έχει σκεφτεί από την αρχή. Ο ίδιος. Τότε έχετε πέσει σε δύσκολη θέση. Άρα, βλέπετε ότι η στρατηγική δεν ακολουθεί καθόλου τη ζωγραφιά, ακολουθεί την δομή. Δείτε μετά, το λέω τώρα για αυτές που ασχολούνται με παιδιά στο σχολείο, που βέβαια βάζουν παζλ, δεν τα βάζουν ποτέ με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι μερικά παζλ είναι φτιαγμένα με έναν δομικό τρόπο. Έχετε κομμάτια που πηγαίνουν απ' έξω, έχετε κομμάτια που πηγαίνουν από μέσα και έχετε κομμάτια που πηγαίνουν από μέσα και απ' έξω. Φαντάζομαι ότι σίγουρα όλοι σας, πριν κάνετε το παζλ, τα βάζετε ξεχωριστά. Δεν έχω το χαμόγελο ότι το έχετε ζήσει βιωματικά και τότε θα δείτε ότι όντως μπορεί να το κάνετε πολύ πιο αποτελεσματικά από αυτόν που τα βάζει απλώς όπως να είναι και προσπαθεί να κολλήσει το ένα με το άλλο. Έχει σχέση και βέβαια με τους γονείς που προσπαθούν να κάνουν κάτι με τα παιδιά τους και κολλάνε τη μέρα με την επόμενη μέρα όπως θα κολλήσει και μετά έρχεται κάποιος που σου μιλάει για τον χρόνο. Σου τι είναι ο χρόνος. Τι θα το κολλήσω. Εγώ κολλώ την μέρα με την άλλη μέρα. Στα παζλ λοιπόν αυτό που φαίνεται είναι το εξής. Υπάρχει μια δομή και υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Αν είναι πολύ καλό το παζλ, στην πραγματικότητα θα έχει από την πλευρά της εικόνας τεχνικές δυσκολίες ότι θα μοιάζει με την θέση που δεν έχει. Φανταστείτε ας πούμε το παζλ να είναι φτιαγμένο για να είναι μοναδικό του καθένα. Θα λεγόταν ψηφίδο. Που δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα η εικόνα στο παζλ είναι φτιαγμένη για να μας δυσκολεύει. Ένα από τα ωραία παζλ που έχω δει είναι ένα κάστρο που παίρνει αντανάκλαση πάνω στο νερό. Το νιώθετε αμέσως, ε. Αλλά βάλτε επιπλέον 5.000 κομμάτια και τώρα θα δείτε, το κάστρο είναι απόλυτα ίσιο, αλλά φαίνεται με φωτογραφία λίγο με το φλου της ατμόσφαιρας και από την άλλη είναι λίγο λοξό λόγω της θάλασσας. Δηλαδή, όχι, τα θάλασσα είναι λίμνη. Είναι πολύ εύκολο να βάλετε ένα κομμάτι από το κάτω στο πάνω, χωρίς καν να το αντιληφθείτε και φαίνεται και να κολλάει κιόλας. Σιγά σιγά το ολοκληρώνετε και λέτε ότι το κάτω σας είναι λίγο έτσι. Μετά λέτε, μα πώς μπορεί να είναι λίγο έτσι, αφού είναι κάστρο. Επειδή έχετε πάρει κομμάτι από τη θάλασσα. Άρα, άμα το κάνετε με κομμάτια που μοιάζουν, είναι πολύ απλό, δεν τα βγάζετε πέρα. Ξαναβάζετε ανάποδα και αρχίζετε ξανά την τεχνική που είπαμε προηγουμένως. Αυτός που βλέπει δεν είναι αυτός που κοιτάζει, είναι αυτός που σκέφτεται. Η συλλογικότητα δεν κοιτάζει. Μόνο βλέπει. Άρα η θέλησή της δεν προέρχεται από την θέληση της μονάδας. Προέρχεται από κάτι που δεν υπήρχε πριν. Χ. Όταν κάνουμε το ψηφιδωτό, στην πραγματικότητα η θέληση εδώ δεν είναι η ψηφίδα. Είναι ο δημιουργό του ψηφιδίου. Και δεν ήταν τίποτα η ψηφίδα. Τι έβαλαν έτσι και δείχνουν μια εικόνα. Έχει ενδιαφέρον μετά να το σκεφτείτε ότι αυτό που βλέπει
εξαρτάται από την νοημοσύνη. Άμα δεν έχει νοημοσύνη, αφού θα κοιτάζει το σπίτι, θα το καταλαβαίνει. Δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, όταν έχετε διάσπαση προσοχής, κάποιος σας λέει, κάνε μου ένα ψηφιδωτό του τύπου 50x50, εγώ να κάνετε 50x50 κομμάτια. Και θα βάλετε ξεχωριστά. Ή 5x5 για να το θυμίσει η τύπου. Βλέπετε το ίδιο είναι, μα δεν είναι το ίδιο. Γιατί έχει τεράστια σχέση αν είναι δίπλα ή όχι. Π.χ. Ποιος θα μπορούσε να πει ότι μια σκακέρα είναι ένα ψηφιδωτό 8x8. Δεν είναι, μπορεί να μοιάζει, αλλά δεν είναι. Γιατί μια σκακέρα είναι μια οντότητα που πρέπει να είναι μόνο 8x8 και δεν μπορεί να την αλλάξει, δεν μπορεί να την διασπάσετε. Ενώ στις ψηφίδες το κάνουμε. Άρα φτιάχτηκε με έναν διαφορετικό τρόπο. Η ιδέα λοιπόν σε σχέση με τη θέληση είναι πώς θα θελήσουμε ως συλλογικότητα. Δηλαδή είναι το δέντρο που θέλει ή είναι το δάσος. Θα ήταν καλό να δείτε ένα έργο που λέγεται Φαινόμενο, δεν το έχετε δει, γιατί είναι απλό. Είναι καλά τα έργα επιστημονική φαντασία, γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι εντελώς άσχετα, αλλά περνάνε ιδέες και αν τα έλεγαν σοβαρά, θα έλεγαν είναι αδύνατο. Ενώ επειδή είναι γραμμένο από την αρχή επιστημονική φαντασία, αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν και οι λόγοι. Όταν, ας πούμε, κατηγορούσαν τον Γαλιλαίο ότι η γη δεν γυρίζει, έκαναν έναν διάλογο. Θεατρικό στην ουσία, όπου ένας λέει ότι γυρίζει, ο άλλος λέει ότι γυρίζει και τους βάζει να μιλούν και μετά είναι το ίδιο που έκανε και ο Εράσμιος όταν μιλούσε για το έργο, τον κατηγόρησε στην αρχή και είπε: μα δεν μιλάω εγώ. Είναι η τρέλα που μιλάει. Πρόσωπο λέγεται τρέλα. Τον κατηγόρησε και είπε: αφού είναι τρέλα. Είναι τρελή. Όταν λοιπόν η τρελή αυτή τα λέει μερικά πράγματα που μας ενοχλούν, λέει: ω, η τρελή. Άρα, γι' αυτό λέμε τρελή και τα παιδιά. Τελικά, ξέρετε, στην κοινωνία ενοχλούν περισσότερο τα παιδιά παρά οι τρελοί. Γιατί οι τρελοί είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά ξέρουν ποιοι είναι. Γι' αυτό έχετε γονείς, πάντοτε έχουν πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά εκπαιδευμένα, αλλά φοβούνται όταν ανοίγουν το στοματάκι τους και είναι καλεσμένοι και πετάνε διάφορα πράγματα, εκεί που η κυρία είναι άσχημη. Άρα έχετε συνήθως τη μαμά που λέει, το λέει σε όλες. Εντάξει. Και εδώ έρχεται καπάκι το παιδί και λέει: όχι, εσύ είσαι όμορφη. Άρα βλέπετε αμέσως πόσο νιώθει άνετα η μάνα και πόσο νιώθει άνετα η κυρία. Έβαλε ένα θέμα με κυρίες, να μην εβιάζει τους κυρίους, είναι ακριβώς το ίδιο. Συλλογικότητα και θέληση. Άρα, πώς μπορεί να εμφανιστεί αυτή η θέληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Είναι αν η συλλογικότητα είναι μόνο οντολογία ή είναι τελεολογία. Δεν έχει στόχο. Τελεολογία είναι ο στόχο. Όχι, είπατε οντολογία ή τελεολογία. Άρα, η τελεολογία είναι όταν έχουμε ένα στόχο. Όταν γίνεται κάτι για να γίνει κάτι. Ενώ η οντολογία είναι γίνεται επειδή γίνεται. Π.χ. όταν εγώ φτιάχνω ένα σφυρί, αλλά δεν το φτιάχνω σαν αντικείμενο τέχνης, το φτιάχνω σαν χρηστικό αντικείμενο για να μπορεί να καρφώνει. Άρα, ένα σφυρί, βλέπετε, είναι μια οντολογία που έχει μόνο τελεολογία. Είναι ακριβώς αυτό που είναι η δάσκαλη. Άρα, άμα το σχετίζετε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι η μονάδα από μόνη της δεν έχει τελεολογία. Γιατί? Γιατί θεωρεί ότι το πιο σημαντικό είναι εγώ. Ενώ η συλλογικότητα, επειδή ξέρει ότι δεν είναι τίποτα από μόνη της ανά μονάδα, έχει μια τελεολογία, γιατί θα είναι η δράση της, το έργο της. Άρα έχετε αμέσως το έργο και το όρο. Αν θέλετε να το διαφοροποιήσετε σε σχέση με τη μονάδα και τη συλλογικότητα, είναι πολύ απλό. Το έργο είναι που δημιουργεί το όνομα. Τώρα, όταν το ακούτε έτσι, χωρίς προετοιμασία, υποτίθεται αυτά που είπα πριν είναι προετοιμασία. Αλλά ας πούμε ότι δεν έχετε προετοιμασία, θα πείτε δεν γίνεται. Είναι το όνομα που δημιουργεί το έργο.
Άμα όμως τώρα σας κάνω μερικές ερωτήσεις, ας πούμε, για σπουδαίους ανθρώπους, π.χ. Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, ας πούμε, μίλα μου τον Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα μιλάτε μόνο για το έργο. Το ερώτημα είναι μετά, εφόσον μιλάτε μόνο για το έργο, ας πούμε ότι δεν το έχει κάνει, ποιος θα ήταν ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι. Στην πραγματικότητα, εδώ έχει ενδιαφέρον, ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι δεν είναι το «ον», είναι ο δημιουργός. Και ο δημιουργός είναι μέσα το «ον». Δηλαδή είναι αυτός που έχει παράγει αυτό το έργο για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε. Αλλιώς θα ήταν κάποιος που δεν ξέρει ποιος είναι. Άρα, εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, είναι ότι αυτός που δίνει μεγάλη σημασία στον εαυτό του, όπως το κάνουμε σε μια παρέα, δηλαδή δημιουργούμε παρέα για να βρίσκουμε τον εαυτό μας. Άρα βρίσκουμε τα ίδια άτομα που μας μοιάζουν, που χαμογελάνε με τα ίδια αστεία, που έχουν τα ίδια ανέκδοτα, που πίνουν τις ίδιες μπύρες, πιάζουν το ίδιο ποδόσφαιρο και πάνω κάτω έχει μεγάλη συμβατότητα. Όταν δημιουργούμε μια ομάδα, κοιτάζουμε μόνο τη συμπληρωματικότητα και κοιτάζουμε τους ανθρώπους που κάνουν πράγματα που εμείς δεν κάνουμε. Αυτό είναι πολύ αστείο όταν σε μια ομάδα προσπαθούν όλοι να κάνουν ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Λάθος. Στην πραγματικότητα, σε μια ομάδα προσπαθείς να βάλεις όλους τους άλλους σε ένα θέση που μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν και εσύ τους βοηθάς. Αν το κάνουν όλοι αυτοί, είναι πολύ πιο δυνατοί από απλώς ένα σύνολο ανθρώπων. Άρα, όταν ξαφνικά εμφανίζεται η έννοια του έργου, τότε η συλλογικότητα αποκτά μια θέληση με ποια έννοια θέλει να παράγει έργο. Γιατί όπως λέει ο Σοπενάουερ, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Άρα το θέμα είναι τα θέλω μας. Αυτό που μας χαρακτηρίζει δεν είναι οι δυνατότητές μας, αλλά τα θέλω μας. Έχει πολύ πράξη όταν παίρνει ένα μικρό παιδί και του λέτε, ας πούμε ότι έχεις όλα όσα θες, οτιδήποτε. Ας πούμε και σπουδές, λεφτά, ό,τι θες. Πες μου τι θες να κάνεις, δηλαδή δεν έχει τίποτα ιδέα. Εντάξει, σιγά σιγά θα κομμάτι η κοινωνία ότι όταν δεν καταφέρνεις αυτά που θες ενώ δεν τα ήθελες, να λες ότι φταίει η κοινωνία. Άρα τέλειωσα Παγκύπριες, αλλά δεν είχα αρκετές μονάδες και πήγα στρώ, γι' αυτό είμαι χάλι. Μετά πηγαίνω σε μια άλλη, μπαίνω σε μια δουλειά, αλλά μου λένε να δείξει τόσο αποτελεσματικό. Δεν ήταν η δουλειά που θέλω να κάνω. Τι θέλεις να κάνεις, δεν ξέρω. Τότε, πες μου τι θες να κάνεις. Δεν ξέρω. Τότε τι σε πειράζει. Δεν ξέρω. Άρα δεν είμαι καλά, δεν είμαι εύκολα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, φτάνουν στα 30 τους και στα 40 τους και λένε, μα τι κόπανος είμαι. Επιτυχημένοι κιόλας, ε. Δεν ξαφνικά τους βλέπετε μέσα στο γραφείο. Αφού θες να ξεσκίσεις τους πάντες, να πάρεις λεφτά, να έχεις αυτοκίνητο, να έχεις τη γυναίκα σου, να έχεις το αυτό, μετά στο γραφείο. Γιατί δεν βάζεις την αρχή, μετά το καταλάβει. Άρα, είναι πολύ καλό για ένα άτομο να μην περάσει από την ατομικότητα και να γίνει γρήγορα άνθρωπος. Για να γίνει γρήγορα άνθρωπος, συμφέρει να καταλάβει ότι υπάρχουν συνάνθρωποι και όχι μόνο άνθρωποι. Όταν το καταλαβαίνει αυτό, μπαίνει πιο γρήγορα στην έννοια της ομάδας, στην έννοια της ομαδικότητας, στην έννοια της συλλογικότητας και αυτό γίνεται μέσω της μνήμης. Λοιπόν, σχολόν δεν μίλησα για τη μνήμη, αλλά να θυμάστε ότι μια μονάδα, ακόμα και αν είναι έξυπνη, άμα δεν έχει τη συλλογική μνήμη, θα παραμείνει έξυπνη χωρίς να έχει ανάδραση. Άρα θα ξέρει πώς θα το κάνει. Άρα, άμα θέλετε να το δείτε αυτό, μένετε ένα πολύ μικρό παιδί, δεν του μαθαίνετε τίποτα που να έχει σχέση με τη μνήμη, του μαθαίνετε μόνο νεσί και θα δείτε ότι αυτό έχετε βγάλει την ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να ανοίξει την ανθρωπότητα. Άρα τώρα, η θέληση της συλλογικότητας έχει ένα θέμα. Η πρώτη θέληση για να παράγει έργο πρέπει να θέλει να ανοίξει την ανθρωπότητα. Άρα δεν έχουμε ανάγκη να θέλουμε να ανοίξουμε στην κοινωνία, αυτό ανοίγουμε εξ αρχής. Το θέμα είναι πώς να βγούμε από την κοινωνία για να ανοίξουμε στην ανθρωπότητα. Για να ανοίξουμε στην ανθρωπότητα δεν γίνεται χωρίς έργο. Θα μου πείτε ναι, αλλά μπορεί όλοι να παράγουν έργο. Άρα πάλι βλέπετε, θα κάνετε την ερώτηση αν η μονάδα
που είναι μονόχρωμη μπορεί να παράγει ένα έργο που είναι πολύχρωμο, ενώ η απάντηση είναι πες με άλλους. Άρα, η συλλογικότητα και η θέλησή της ακολουθεί ένα νοητικό σχήμα που είναι πώς να ανήκω σε μία οντότητα που είναι μία υπερδομή, που είναι διαχρονική, όπως είναι η ανθρωπότητα, με ποιον τρόπο. Ο τρόπος αυτός είναι η παραγωγή του έργου μέσα στο πλαίσιο της συλλογικότητας. Άρα η πρώτη θέληση της συλλογικότητας είναι να ανήκω στην ανθρωπότητα. Άμα φτάσετε σε αυτό το στάδιο, σκεφτείτε από μόνοι σας τι είναι ένας άνθρωπος που δεν ανοίξει καμία παρέα. Είναι ο πρώτος άνθρωπος. Και άμα οι πρώτοι άνθρωποι καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι και ότι παράγουν ένα έργο μέσω του χρόνου, τότε θα δημιουργηθεί αυτό το σωστηλοβάτι διπλώς ανθρωπότητα και χρόνο. Χρειάζομαι χρόνο για να μπω στην ανθρωπότητα, για να της ανήκω. Θέλει δουλειά, θέλει έργο, θέλει ένα ίχνος, θέλει μια παραγωγή. Αν δεν το κάνω, είναι πολύ απλό, μένω στη φρούδα της κοινωνίας και όταν τελειώνει η κοινωνία μου, έχω τελειώσει και εγώ. Αυτό δεν πρέπει να σας ανησυχεί, γιατί σημαίνει τελικά ότι υπάρχουν και χειρότερα. Όταν έχετε λοιπόν κάποιον που θέλει να έχει μεγάλη απήχηση στην κοινωνία του, να αναρωτιέστε, ξέρω θέλει να κάνει, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι η επόμενη κοινωνία να μην ξέρει καν ποιος είναι. Άρα, μπαίνει τώρα σε αυτό το πλαίσιο και κάτι που θα μπορούσα να ονομάσω χριστιανικό νοητικό σχήμα, που έχει σχέση με τον άνθρωπο, συνάνθρωπο, οι άλλοι, οι άλλοι, οι άλλοι, και μετά πώς συμπεριφέρουμε σε σχέση με αυτούς. Και ο Χριστός έδωσε μια πολύ απλή απάντηση, προσέξτε όχι απλοϊκή, είναι αγάπη τον αλλήν. Αγάπη τον πλησίον, δηλαδή αγάπη τον άλλον. Όχι αγάπη το εγώ σου. Δεν λέει αγάπασε. Λέει αγάπη τον άλλον. Στην αρχή όταν το ακούμε αυτό το φορά το αγάπη τον άλλον, επειδή το παίζουμε με το πλησίον. Έχει ενδιαφέρον για όσους ξέρουν και άλλες γλώσσες να θυμάστε πώς μεταφράζουν αυτή τη λέξη. Και θα δείτε ότι μερικές γλώσσες το μεταφράζουν αγάπα τον επόμενο. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί με τον επόμενο εννοούν τον διπλανό, τον πλησίον. Αλλά στην πραγματικότητα είναι και ο επόμενο. Και λες τώρα τι εννοούσε. Αυτό που εννοεί ο Χριστός είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχει καμία σχέση μόνο με τον χώρο, έχει σχέση με τον χρόνο. Άρα αγάπα τον επόμενο, μπορεί να είναι το παιδί σου, γιατί είναι ο επόμενο. Άρα για να αγαπήσεις τον επόμενο πρέπει να θυμάσαι τον γονιό. Και μετά ξαφνικά, αν συνειδητοποιείς ότι είσαι κρίκος αλυσίδας. Τώρα προσέξτε, μην πέσετε σε αυτή την παγίδα, δεν τον έχω εδώ, είναι κρίμα. Αρχικά, άμα σας πω τη λέξη αλυσίδα, σκέφτεστε κρίκος. Ξαναμπαίνουμε στην διαδικασία κορώνα γράμματα νόμισμα. Σελίδα σελίδα φύλλο. Τώρα θέλω να σκεφτείτε το εξής. Έχετε ένα κομμάτι ξύλο, το σκαλίζετε και φτιάχνετε μια αλυσίδα. Προσέξτε όμως, κανένας κρίκος δεν ανήκει. Δεν φτιάχτηκε από κρίκος. Φτιάχτηκε κατευθείαν ως αλυσίδα. Για όσους θέλουν να το φανταστούν αυτό, στην πραγματικότητα μπορείτε να το κάνετε, όντως, με ξύλο, και μετά ουσιαστικά το ξύλο θα το σκαλίζετε σταυρωτά, σαν ένα χ.
Αυτό θα το συνδέσετε και αυτό θα το συνδέσετε. Σιγά σιγά θα το σκαλίζετε και θα δείτε ότι έχετε μια αλυσίδα, προσέξτε τι θα πω τώρα, χωρίς κρίκο. Γιατί με αυτό τον βλέπω τον κρίκο. Θα πω όμως αυτός ο κρίκος δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν μόνο ξύλο. Μέσα στο ξύλο εγώ σκαλίσα κατευθείαν μια αλυσίδα. Αυτό είναι η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι αυτό το μονοκόμματο. Το σκαλίζομαι, αν θέλετε, μονολυθικά, μονοξυλικά, όπως να πούμε. Και δεν σκαλίζουμε ένα αντικείμενο που είναι μονάδα-μονάδα και φτιάχνουμε ένα άλλο αντικείμενο. Είναι κατευθείαν ένα, όπως θα το πούμε τώρα, υπεραντικείμενο. Θα μου πείτε, μα όταν φτιάχνω ένα υπεραντικείμενο, σίγουρα πέρασε από το αντικείμενο. Όχι, αφού το έχουμε αποδείξει ότι δεν είχε σχέση με τους κρίκους. Φτιάξατε κατευθείαν μια αλυσίδα. Όταν φτιάχνετε λοιπόν κατευθείαν μια αλυσίδα, έχετε αμέσως ένα πρόβλημα. Πρώτον, γίνεται. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Αυτό, γίνεται. Λέτε γαμώ του, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεύτερον, λες, τελικά είναι κρίκος ή αλυσίδα. Να κάνω και χειρότερο. Φανταστείτε ότι έχετε σκαλίσει μια αλυσίδα και ταυτόχρονα έχετε σκαλίσει μια δεύτερη αλυσίδα η οποία είναι συνδεδεμένη έτσι με την άλλη. Άρα τώρα σας έχω κάνει, προσέξτε, δύο κρίκους που είναι αλυσίδες. Και ρωτάω, είναι αλυσίδα αυτό που έκανα τώρα ή είναι κρίκο. Είναι αλυσίδα. Η κρίκη. Η αλυσίδα. Η κρίκη. Αλυσίδες πήγαιναν κρίκη. Πώς? Αλυσίδες που δημιουργήσαν κρίκη. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Άμα η ορολογία σου ήταν μια αλυσίδα αποτελείται από κρίκους, έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα έχουμε φτιάξει κρίκους που αποτελούνται από αλυσίδες. Τώρα έχεις χάσει το δυνικό, γιατί έχει πάρει ο ένας τη θέση του άλλου. Άρα εδώ σας δίνω μια άλλη μεθοδολογία, είναι πώς μπορούμε όντως να έχουμε λαούς και να έχουμε μία ανθρωπότητα. Αλλιώς θα μου πείτε, ναι, εγώ πώς θα εργαζοθώ πάνω σε αυτό το πράγμα, μην είναι αυτό. Στην πραγματικότητα, όσες αλυσίδες και να κάνετε, άμα είναι συνδεδεμένες και έχουν μία δομή, θα έρθει να πει ότι ανήκουν στην ίδια υπερδομή. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι. Σημαίνει ότι οι αναλύσεις μας που κάνουμε σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στην μονάδα είναι πολύ εκφυλισμένες έννοιες για να αντιμετωπίσουμε υπεραντικείμενα. Δυσκολευόμαστε μετά. Δυσκολευόμαστε γιατί θα σώσω να βάλω. Ας πούμε, παίρνετε ένα κύμα. Αλλά όλοι καταλαβαίνετε αμέσως ότι υπάρχουν κορυφές, ακμές και πλευρές. Άμα πάρετε ένα τετράγωνο, καταλάβετε όλοι βέβαια, ότι υπάρχουν κορυφές και ακμές. Δεν σκέφτεστε αμέσως ότι υπάρχει πλευρά. Δεν εννοώ έδρα. Γιατί όπως είναι μόνο μία, δεν την ονομάζεται έδρα. Ασχολείστε μόνο με το πλαίσιο της. Όταν σας ζωγραφίζω ένα κύβο και σας πω θέλω ένα κύβο χωρίς έδρες, θα το κάνετε μόνο με ακμές. Αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να το διευκρινίσω ήδη. Δηλαδή έχει εμπεδευτεί μια οντότητα, μια ιδιότητα μάλλον για τον κύβο, η οποία δεν υπήρχε πριν. Άμα πάρετε μόνο δύο σημεία ενωμένα, θα σας πω πού είναι η έδρα. Και μου πείτε δεν έχει. Λάθος, έχει, αλλά απλώς είναι απ' έξω. Όταν θα ζωγραφίσετε ένα τετράγωνο, στην πραγματικότητα έχει δύο έδρες. Μία εσωτερική, μία εξωτερική. Να μου πείτε με αυτό δεν φαίνεται, γιατί το λέτε αυτό. Είναι πολύ απλό το να πάρετε μία σφαίρα. Ζωγραφίστε ένα τετράγωνο πάνω στη σφαίρα. Θέλετε το τετράγωνο του εσωτερικού, το τετράγωνο του εσωτερικού. Επειδή τώρα έχετε βάλει μία σφαίρα, τη βλέπετε αυτό. Το βλέπετε. Και τον κύβο είναι ακριβώς το ίδιο. Τι θέλει να πει. Θέλει να πει ότι το αντικείμενο, άμα δεν έχει νοημοσύνη αυτό που το βλέπει μόνο αντικείμενο και δεν το βλέπει υπερκείμενο.
Άρα, εδώ είναι πάλι το ίδιο. Η θέση της συλλογικότητας σε αυτό το πλαίσιο είναι τι μπορώ να παράγω με τον άλλο, με τους άλλους, χωρίς απαραίτητα να είμαι εγώ. Σας ξάπλωσα. Αυτό που γίνεται είναι ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στη μονάδα και όχι στη μοναδικότητα. Η μοναδικότητα δεν έχει σχέση με τη μονάδα. Γιατί όμως. Δηλαδή, ας πούμε, το ψηφιδωτό είναι μοναδικό. Ναι, αλλά έχει πολλές μονάδες. Στην πραγματικότητα το ψηφιδωτό λειτουργεί ως πολλαπλότητα που είναι μοναδική και όχι ως μοναδικότητα που έχει πολλαπλότητα. Και έχει μόνο μία όψη. Άρα, εδώ θα έχουμε ένα παίγνιο που θα λειτουργήσει μεταξύ πολλαπλότητας και μοναδικότητας. Μετά μας σας ρωτήσω, προτιμάτε μία μοναδικότητα που είναι πολλαπλή ή μία πολλαπλότητα που είναι μοναδική. Τώρα θα βγείτε εκτός βιβλιοθήκης, θα πρέπει να σκεφτείτε ποιο να προτιμήσω. Προσέξτε, άμα το προτιμήσετε, θα πάρετε τώρα. Αλλά να θυμάστε, όταν επιλέγουμε κάτι και νομίζουμε ότι επιλέγουμε κάτι, επιλέγουμε αυτό που δεν θα έχουμε. Δηλαδή, η επιλογή έχει κόστος. Γι' αυτό η ελευθερία είναι η επιλογή που έχει κόστος. Πολύ συχνά λέμε, είναι πολύ ωραίο να είσαι ελεύθερος. Λες, να είσαι. Το λες, είσαι. Γιατί όταν πραγματικά σε αφήνει εντελώς ελεύθερο, ξαφνικά λες, επειδή δεν θα με συμβεί κανένα. Το κόστος. Η ελευθερία της θέλησης είναι η εξής. Είναι ότι μέσω του χρόνου και της ανθρωπότητας παράγουμε ένα έργο και επιλέγουμε στην πορεία μας εκεί που δεν θα πάμε. Απλοϊκά συνήθως λέμε εγώ επιλέγω εκεί που θα πάω. Έτσι είναι βλακίες. Επιλέγουμε όλα τα μέρη που δεν θα πάμε την ώρα που επιλέξαμε και που θα πάμε. Όταν σκεφτείτε έτσι, θα το δείτε κάπω διαφορετικά, θα δείτε ότι θα επιλέγετε πιο στρατηγικά εκεί που θα πάτε. Γιατί θα ξέρετε ότι θα πάτε στο άλλο. Άρα η επιλογή έχει αυτό το δικό σύστημα τη επιλογή, αλλά μετά και του κόστου. Και τελικά δείχνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογές σε χαμηλό επίπεδο. Μπορείτε να μας δώσετε κανένα παράδειγμα περισσότερο για αυτό το επιλέγω εκεί που δεν θα πάω. Ναι, ας πούμε επιλέγεις να πας Παρίσι. Δεν θα πας Λονδίνο, δεν θα πας Μόσχα, δεν θα πας Νέα Υόρκη, τι έχεις πάρει. Ναι, θα πάω Παρίσι. Ναι, αλλά θα πας αλλού. Το ερώτημα τώρα είναι αν αξίζει να πας Παρίσι και να μην πας εκεί. Όταν το συζητήσεις μερικές φορές θα αλλάξεις άποψη. Ναι, αλλά είναι επιλογή μου, να πάω εκεί. Ναι, αλλά είναι επιλογή να μην πας στο άλλο. Σωστά. Όχι να πας εκεί. Ναι, αλλά δεν με πειράζει, δεν είναι κόστος. Ας πούμε, το κόστος πού θα είναι, αφού η επιλογή είναι. Είναι αυτή. Το κόστος είναι πολύ απλό, αγαπητοί μου. Είναι ότι έχεις μία ζωή. Ναι. Άρα, φαντάζομαι να είναι πιο απλό ότι είσαι ηθοποιός στο θέατρο, σου προτείνουν ρόλους και δεν θέλω αυτόν. Και δεν θες τους άλλους. Δεν μπορώ να τους ζήσω όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα σου. Άρα η ζωή δεν είναι μια πορεία από προσθέσεις, αλλά μια πορεία από αφαιρέσεις. Σωστά. Και αυτό είναι η μνήμη. Η μνήμη είναι η επιλογή του τι ξεχνάω. Γιατί πρέπει να επιλέξω ένα αυτό. Μα γιατί έχεις μια ζωή. Σαν αυτό με τους ρόλους. Μπορεί να θέλει να παίξεις ρόλους. Ναι, αυτό είναι η επιλογή. Βλέπεις, είδες ότι αμέσως νιώθεις το κόστος της ελευθερίας.
Στην πραγματικότητα θα ήθελες να μην έχεις να επιλέξεις. Να τα κάνεις όλα. Αυτό λέγεται σκλαβιά. Αυτό που θα σε προσδιορίσει είναι τα όχι σου, όχι τα ναι σου. Αν θες, πες ναι πάνω. Θα πες ναι πάνω. Ενώ όλους τους ρόλους, ενώ αυτούς που μπορεί να θες πραγματικά. Δηλαδή από τους 10 μπορεί να είναι οι 5. Δεν είναι και οι 10. Ναι, αλλά πάλι θα έχεις το πρόβλημα. Είναι ποιον θα κάνεις πρώτο. Γιατί αυτό που δεν νιώθεις ακόμα, θα το νιώσει ο ηθοποιός, πες ότι θες να παίξεις 5 ρόλους. Εντάξει, τους αγαπάς και τους 5. Αμέσως ο σκηνοθέτης θα σου πει. Πρέπει να παίξεις πρώτο. Σε τι θα γίνει. Εφόσον παίξεις αυτόν πρώτο, τον δεύτερο ρόλο που θα παίξεις, θα τον παίξεις πρωτοϊκόματο δικό. Θα τον παίξεις σαν να είναι πρώτο. Εσύ θα λες με εγώ έκανα τους 5. Δεν έκανες τους 5. Έκανες μια σειρά. Άρα είναι 5 παραγωγικό οι επιλογές που μπορείς να κάνεις και θα κάνεις μόνο μία σειρά. Ακόμα και να τους κάνεις τους 5. Γιατί είναι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να είμαι πιο κατανοητός. Ας πούμε, όταν είσαι σοπράνο και θες να παίξεις μερικούς ρόλους στην όπερα, είναι πολύ απλό. Σου επιλέγουν με μια βαρύτητα. Δηλαδή, είναι μερικοί ρόλοι που μπορείς να το κάνεις σε κάποια ηλικία και είναι μερικοί που θα σου έρθουν πιο μετά. Αρχικά νομίζουμε όλοι ότι είναι σχέση ηλικίας. Καμία σχέση. Είναι σχέση εδώ. Δηλαδή, δεν βλέπετε ανθρώπους που τραγουδάν εύκολα το Βάγκνερ εξ αρχής. Δηλαδή είναι πολύ βαρύς ο ρόλος, τεχνικά. Άρα ξαφνικά, δηλαδή θες να το κάνεις, αλλά πρόσεξε, μετά μπορεί να μην έχεις πολύ. Θες πέντε, θα κάνω ένα βάγνο ρόλο. Άρα προετοιμάζεσαι. Είναι ακριβώς το θέμα της προετοιμασίας και είναι μερικά πράγματα που δεν είναι αναστρέψιμα. Άρα, όταν σου λέω θες το 1 ή το 2, μου λες θέλω τα 2. Ωραία. Λέω αμέσως θες το 1 ή το 2 πρώτο. Πέρα πάλι την πατάς και θα μου πεις ναι, εγώ θέλω να κάνω το 2. Λέω εντάξει, θα μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα. Όχι. Άρα θα είσαι ή ο 2-1 ή ο 1-2. Θα μου πεις πάλι επιλογή. Θα σου πω, δεν έκανες όλα τις ιδέες μας. Είναι ακριβώς η πορεία. Η πορεία μας δεν έχει μια αρνητικότητα σε αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που είμαστε. Δηλαδή, όλα αυτά που θα μας προσδιορίσουν, αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον μετά είναι το εξής. Πες ότι ο διπλανός, αυτός έχει επιλογή με 3 και 4. Εντάξει. Όχι τα δικά. Δηλαδή, θα δώσει 4 ρόλους και λέω, εσύ θα πάρεις 2, ποιος 2. Εσύ παίρνεις τον 1 και τον 2, θα παίξεις και τους 2, αυτός θα παίξεις το 3 και το 4. Και τι θα έχει ενδιαφέρον, είναι να μου ρωτήσει μετά. Εγώ όταν θα παίξω τον ένα, αυτό θα παίξει τον ρόλο. Για να δούμε αν θα παίξετε μαζί, αν θα είστε στη θεία σου. Άμα διαφορεί τον άλλο, για μένα δεν με ενδιαφέρει ποιο ρόλο θα πάρει. Ούτω ή άλλω για την ανθρωπότητα θα είναι άδειο. Μόλι θα μπει στην θεία σου, θα υπάρχουν οι ρόλοι, ο συνδυασμό, ποιο παίζει με ποιον, αν είναι συμβατό και αυτό θα δημιουργηθεί. Π.χ. άμα ρωτήσετε στο θέατρο, ποιος θεατρίνος παίζει θέατρο, μου πείτε όλοι, ωραία. Άμα σας πω ποιος δημιούργησε το έργο, κανένας. Δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι όλοι μαζί. Ο θείασος είναι μια ομάδα ακόμα πιο πολύπλοκη. Ξέρετε γιατί. Γιατί στην ομάδα παίζουμε ταυτόχρονα. Στον θείο σου δεν παίζουμε ταυτόχρονα. Μερικές φορές αλλάζει η σκηνή, είμαστε έξω. Άμα ξαφνικά ενώ είσαι έξω και περιμένεις να παίξουν οι άλλοι και να ξαναμπείς, βγεις από το θέατρο, βγεις από το θείο σου, όταν ξαναμπαίνεις είσαι χάρη. Γιατί δεν είσαι πια το πρόσωπο που παίζεις, είσαι ξανά εσύ που κουράστηκε και του λέει του άλλου, πει όχι τώρα ξαναμπαίνω. Όσο λέτε αυτές τις φράσεις, είναι ότι είσαι εκτός θεάτρου. Αλλά θέλετε κάτι το ανάλογο, δεν νομίζω ότι το κάνουμε με συνόδευμα, είναι στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή σας βάζουν στον πάγκο, ζητείτε την ταυτέρωση. Και μετά ξαφνικά σας λένε συναντές. Ναι, αλλά αν στο ενδιάμεσο δεν συνεχίσατε να είσαστε σε φάση να παίξετε, δεν ξαναμπαίνετε, έχετε κάτι κράμπες, ο Θεός να φυλάει.
Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι πρακτικά η επιλογή μας έχει σχέση και με τα στάδια του χρόνου. Δηλαδή πώς εξελισσόμαστε. Άρα δεν είναι απλώς μια επιλογή του τι θα κάνω αυτά. Ακόμα και να τα κάνετε όλα, θα επιλέξετε μια σειρά. Αυτή η σειρά θα είναι χαρακτηριστική. Αυτό ο χαρακτηρισμός μετά έχει μεγάλη σημασία αν συντονίζεται με άλλη χαρακτηριστική σειρά. Π.χ. για ζευγάρι. Έχετε ένα ζευγάρι, παντρεύεται. Είναι δύο άνθρωποι που γουστάρει ο ένας τον άλλον για διάφορους λόγους, δεν μας πειράζει. Στη συνέχεια, ας πούμε, πίνεται το ίδιο ζευγάρι και ας πούμε ότι κρατάει 30 χρόνια. 40, τέλος πάντων, κάτι που είναι μεγάλο. Αυτά τα δύο άτομα θα περάσουν από διάφορες φάσεις. Το πρόβλημά τους δεν είναι αν θα επιλέξουν ότι να είναι κάθε φορά, είναι αν θα είναι συμβατό ή να είναι μαζί. Άρα εδώ θα παίξουν ένα ντουέτο. Το ντουέτο είναι πολύ απλό. Όταν ξαφνικά ο Θίασος σε αυτό το ντουέτο παίζει μια τραγωδία, πρέπει να είναι και οι δύο σε τραγωδία. Όταν παίζουν μια κωμωδία, πρέπει να είναι και οι δύο σε κωμωδία. Αν εσύ επιλέξεις ό,τι να είναι, αυτός επιλέξει ό,τι να είναι, θα είναι μια τραγωδία η οποία θα είναι γελία. Ενώ εσείς λέτε, μα εγώ παίζω το καλύτερο τον εαυτό μου, κάνω ό,τι μπορώ. Εσείς λέτε, μα κι εγώ. Το σενάριο πρώτα απ' όλα είναι το θέμα. Δηλαδή, η ζωή που λέμε ότι περνάμε και είναι συνήθως μια ύπαρξη, είναι αυτή που δεν επιλέγουμε τίποτα. Άρα κάνουμε αυτοσχεδιασμό. Και για να περάσουμε καλά, την ώρα προς το τέλος, λέμε εντάξει, θα πάρω. Ετυχείς έναν αυτοσχεδιασμό. Ο σκηνοθέτης είναι κάπως αλλιώς. Είναι αυτός που σχεδιάζει τι θα κάνει και τι θα επιλέξει. Άρα, αν θέλετε να δείτε μια διαφορά για να καταλάβετε πώς το νιώθουμε, είναι το εξής. Πάρτε έναν ηθοποιό, ο οποίος θα παίξει αυτό που διαβάζει εκείνη τη στιγμή. Και πάρτε έναν ηθοποιό που έχει διαβάσει όλο το έργο. Εσείς, άμα δεν είστε του επαγγέλματος, θα πείτε ότι αυτό να κάνω το ίδιο. Είναι λάθος. Ας πούμε, αν παίζουν μια βιογραφία. Ο ηθοποιός που ξέρει όλο το έργο και ξέρει πώς πεθαίνει ο ήρωας, τα πρώτα στάδια που θα παίξει θα είναι επηρεασμένος από αυτή τη γνώση. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι επηρεασμένος, γιατί την ανακαλύπτει συνεχώς. Θα παίζει αλλιώς. Είναι δύο καλούς να παίζει. Έτσι είναι. Υποθέσει το τι δεν ηχό. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Ο ένας ζει σε μια σκηνοθεσία. Ο άλλος ζει σε έναν αυτοσχεδιασμό. Αυτός που ζει σε έναν αυτοσχεδιασμό δεν ζει, υπάρχει. Ενώ ο άλλος ζει. Υπάρχει μια σκηνοθεσία, υπάρχει μια τηλεολογία, δεν είναι μόνο το ίδιο. Εδώ τώρα φανταστείτε πολλά άτομα μαζί, μια συλλογικότητα και εδώ μια θέληση, μπορεί να είναι ένας λαός. Τι θέλει ένας λαός? Είμαστε στην Κύπρο. Ρωτάω. Ο κυπριακός λαός θέλει να απελευθερώσει τη Κύπρο. Ή θέλει να μιλάει για τα κατεχόμενα. Θέλει να ζει και να έχει ευμάρεια, ή να ασχολείται με το να παλεύει την απελευθέρωση. Μου αρέσει πάρα πολύ που λένε ότι είναι επαναστατική και κάνουν ένα χώμα. Αυτό είναι επαναστατικό. Άρα, ο μόνος τρόπος να τους βοηθήσουμε είναι να σου πούμε ότι κολοτρώνεις από ό,τι φαίνεται και ένα χώμα. Ευτυχώς που επέλεξε σαν χόμπι την απελευθέρωση της Ελλάδας. Γιατί η ασκούμε να παίζει τάμι. Ενώ λοιπόν μετά, ότι όταν νιώθετε ότι είστε σε ένα πλαίσιο που είναι ας πούμε ένας λαός, μετά θα μπορείτε να πείτε ποια είναι η θέληση αυτού του λαού. Δεν ρωτάω τώρα στον Κυπριακό, ας πούμε ότι είστε σε όλη Κύπρο και δεν έχει καθόλου καράδο. Ας πούμε, λέω ποια είναι η θέληση του Κυπριακού λαού, θα μου πείτε καλά, εγώ θα σα πω. Γιατί εγώ μόνος μου θα είμαι η θέληση. Και θα πω, ωραία τελικά, υπάρχει θέληση για τον Κυπριακό λαό. Υπάρχει κάποιος που την εκτάζει. Μετά μπορεί να μου πείτε διάφορες αχλαμάρες του τύπου στο ποδόσφαιρο ή στο κομματικό κτλ. Θα πείτε ο καθένας έχει τη δικιά του. Αυτό είναι πολύ καλό, λέγεται δημοκρατία. Αλλά το θέμα είναι, ο λαός υπάρχει. Βλέπετε τώρα πώς το πάω. Δηλαδή σας λέω ποια είναι η θέληση. Δεν σας λέω, ο λαός υπάρχει. Δηλαδή ας πούμε, εσύ είσαι λαός, εσύ είσαι λαός, εσύ είσαι λαός. Δεν ξέρω κι εγώ. Τότε ποιοι είστε? Ξαφνικά η έννοια του λαού είναι λίγο δύσκολη. Δηλαδή, λαός είναι δύο άτομα. Οπότε ξαναμπαίνουμε στο ψηφιδωτό. Είναι τρία άτομα είναι ο λαός. Και μετά θα πείτε,
Μα μπορώ εγώ ένα μονάδα να επηρεάσω τον λαό. Βεβαίως. Γιατί είσαι κομμάτι του λαού. Ενώ όταν είμαστε στο τέλος της ατομικότητας, θεωρούμε ότι εμείς είμαστε απόλυτα σημαντικοί, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και μετά όταν ρωτάει κάποιος τι είναι εδώ, εγώ να επηρεάσω τον λαό, με τίποτα. Αφού δεν έχω καμία σχέση. Εγώ είμαι απλώς ανήκω. Όχι, κάθε δράση. Κάθε δράση μια οντότητα που ανήκει σε μια υπεροντότητα επηρεάζει την υπεροντότητα. Άρα εδώ θα τα δείτε κάπως διαφορετικά. Μετά θα πείτε το εξής. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Και αυτό. Μην θα ρωτηθεί ποτέ γιατί η Ελλάδα χρειάστηκε 400 χρόνια για να απελευθερωθεί. Μα είναι πολύ απλό. Δεν είχαν όλοι το ίδιο χόμπι. Ήταν μερικοί που επέλεξαν να είναι μια ραγιάδες. Γιατί? Για να ζήσουν καλύτερα. Να έχουν μια γυναίκα, παιδιά, σπίτι, κάρο τότε, γιατί ήταν αυτοκίνητο, δεν υπήρχαν ούτε Mercedes BMW, μεγάλο σπίτι, εξοχικό, πολύ χαρισάμενο. Άμα τα είχαν αυτά, σου λένε τάση, εγώ μια χαρά είμαι. Ξέρετε λοιπόν πόσοι συμβιβάστηκαν με αυτήν την υπόθεση. Γιατί μπορεί να φανταστείτε το εξής. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι είμαστε όλοι οι ήρωες και όλοι οι επαναστάτες. Είναι πολύ απλό, ρε παιδιά. Αν ήταν στα 400 χρόνια όλοι οι ήρωες και οι επαναστάτες, θα γινόταν, να μην πω τη λέξη, ένα αρχίζει με πι και τελειώνει ας. Ενώ δεν έγινε. Ωραία. Βγάζω ένα μηδέν που είναι στα 40 χρόνια. Τα βλέπω. Είναι μερικοί από εσάς που τα έχουν ζήσει τα 40 χρόνια στην Κύπρο. Όλα τα όχι. Έχετε ποτέ να ρωτηθεί γιατί η κατοχή διαρκεί 40 χρόνια. Άρα, πρέπει να μην το πείτε μόνο. Γιατί δεν κάνετε τίποτα. Περιμένετε, περιμένετε. Κάνετε πάρα πολλά, αλλά δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δεν είμαστε ομάδα. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι πολλοί από εσάς, ο μεγάλος στόχος της ζωής τους είναι να έχουν καλή ζωή. Άρα, εφόσον έχεις μια καλή ζωή και είναι αποδεκτό από όλη την κοινωνία, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Άρα, μετά θα αναρωτηθείς, ρε παιδιά, πες ότι δεν είχαν πάρει το 37, το 40, είχαν πάρει το 50, το 60, το 70. Δεν συμπειράζει. Να ξέρετε, για να μην συναπολυθείτε, θα μπορούσαν να είχαν πάρει το 100% θα υπήρχαν άτομα που το μόνο τους πρόβλημα θα ήταν πώς θα βγάλουν λεφτά, πώς θα κάνουν μια οικογένεια, πώς θα έχουν ένα αυτοκίνητο, πώς θα έχουν ένα σπίτι και όλα τα άλλα peanuts. Αυτά τα άτομα θα έχουμε και με το 37%. Άρα το ερώτημα τώρα είναι τελικά η διάρκεια μιας κατοχής οφείλεται στον κατακτητή ή στον κατεχόμενο. Θα δείτε ότι είναι ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνετε πολύ συχνά στον εαυτό σας, γιατί αμέσως θα σε ενεργοποιούν και μετά αρχίζουν να λέτε κάτι, πρέπει να κάνω κάτι. Ενώ πριν λέτε να χαλάει. Προσπαθώ να σας πω ότι το θέμα της συλλογικότητας, ας πούμε, όλοι λένε, εμένα μου αρέσει η ελευθερία. Σ' αρέσει η ελευθερία? Σ' αρέσει. Σ' αρέσει ένας ελεύθερος λαός? Οι πιο πονηροί αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι θα το πάω. Σου λένε, είπε δύο φορές ναι, είναι όπως το μάτι που θα πούνε τρεις φορές ναι, που λένε ότι θέλει. Δεν σου κάνει τρίτη ερώτηση. Γιατί δεν θα σ' αρέσει ο κυριακός λαός να είναι ελεύθερος? Σας αρέσει, αλλά δεν θέλουμε να πληρώσουμε το κόστος. Α, άρα δεν σας αρέσει. Καταλάβετε. Το είναι. Δηλαδή, άμα τα βάλεις τα δύο μαζί, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι όσο κόστος. Άρα, θα το δείτε αυτό, έχει ενδιαφέρον. Μερικές φορές είναι ακριβώς όπως με τα πουλιά, όταν είναι σε ένα κλουβί, κάνει μια βλακή και το αφήνει το ανοιχτό. Εντάξει, βλακή για εσάς. Πολλοί φεύγουν και υπάρχουν πουλιά που ξανάρχονται. Με τα πουλιά που ξανάρχονται,
δεν θα απελευθερώσει ούτε ποτέ κανένα κουλί. Άρα, το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο. Η θέληση της συλλογικότητας, όταν λέει ότι σε ατομικό επίπεδο θέλει την ελευθερία, στην πραγματικότητα δίνει τόσο μεγάλη σημασία στον εαυτό του, που βέβαια δεν θα θυσιαστεί ποτέ. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, γιατί κάποια φάση μίλησα για την ιστορία, σας άκουσα, είναι ότι η ιστορία γράφτηκε μόνο από υπερβάσεις της μονάδας, που έφτασαν σε ένα άλλο επίπεδο, γράφτηκε μόνο με θυσίες, γράφτηκε, αγαπητοί, μόνο με κόστος. Γιατί το να είσαι ελεύθερος και να θες να απελευθερώσεις τους άλλους, δεν γίνεται χωρίς κόστος. Άρα, όταν δεν το κάνεις, είναι ότι προτιμάς να μην έχεις κόστος, παρά να είσαι ελεύθερος. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, είναι το βλέμμα μας προς τους εγκλωβισμένους. Είναι μερικοί που τους θεωρούν ήρωες και είναι μερικοί που τους θεωρούν προδότες. Για το ίδιο άτομο. Και να πώς είναι δυνατόν να είναι ταυτόχρονα. Είναι μερικοί που τους θεωρούν ήρωες γιατί αντιστέκονται και είναι ακόμα εκεί και είναι μερικοί που τους θεωρούν προδότες γιατί αναγκαστικά έχουν τροπική ταυτότητα. Έχει ενδιαφέρον και αυτό δεν το μεταφέρω στο Πατριάρχη. Βέβαια, τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι αυτό το βλέμμα που έχουμε και κατηγορούμε τον άλλον είναι στην πραγματικότητα κατηγορούμε την απραξία μας. Γιατί αυτός δεν ζήτησε να είναι εγκλωβισμένος. Και είναι πολλοί που θα ήταν εγκλωβισμένοι αν ήταν η περιοχή τους κατεχόμενη. Αλλά έτυχε να μην γίνει η εισβολή στην περιοχή τους. Άρα δεν είχαν το δίλημα να είμαι ή να μην είμαι εγκλωβισμένος. Δεν είχαν το δίλημα να είμαι ή να μην είμαι πρόσφυγος. Αλλά έχουν το δικαίωμα να έχουν άποψη. Δεν μπορούν να έχουν άποψη. Το θέμα είναι, ο λαός είναι χωρισμένος σε ελεύθερους πολίτες, οι οποίοι μπορεί και να είναι πρόσφυγες, με εγκλωβισμένος και αγνοούμενος, είναι ένας λαός. Το πιο ωραίο είναι ότι μερικοί από εσάς εντάξει τώρα τα παραδείγματα με την Ελληνική Επανάσταση. Δεν καταλαβαίνετε. Οι αγωνιστές πότε ήταν. Πριν χιλιάδες χρόνια. 55-59. Όταν πηγαίνετε και βλέπετε μουσείο του αγώνα, τους ανθρώπους πώς θυσιάστηκαν, τα βασανιστήρια που έχουν φάει, σκοτώμους, αν θέλετε, πληγές, λαβωματιές. Κυρίες, μα πώς το έκαναν, παιδί μου. Γιατί μπορείς να ξέρεις. Μιλάμε για την αυτοκρατορία ως κατοχικό καθεστώ. Δεν μιλάμε για εξεγέλαση. Εδώ είχαν κατακτήσει τις Ινδίες. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε σχέση με τον πληθυσμό. Δεν μιλάμε για μικρές ποσότητες. Και λες τώρα, κοίτα τώρα αυτή η τρίσχο κούπος, το λέω επειδή έχω και μαθητές που ξέρουν από πληθυσμό, δεν είχαν καν όπλα. Είναι μερικοί που έχειναν τα όπλα. Εμείς τώρα σε υψηλό επίπεδο λέμε δεν έχω σφαίρες. Δηλαδή έτσι μου το έχουν. Ο άλλος δεν είχε καν το όπλο. Αν πάτε στο μουσείο θα δείτε μερικά όπλα που είναι χειροποίητα. Δεν σας μιλάω για τις βόμβες, αυτό και είναι χειροποίητα και μάλιστα έφυγαν και μερικά χέρια ταυτόχρονα. Τι λέω, καλά, αυτή δεν είναι η προγονή μας. Άρα βέβαια, όταν χρησιμοποιώ παραδείγματα του τύπου στην Επανάσταση έγραφαν εμείς θα φάμε ακόμα και πέτρες για να ζήσουμε ελεύθεροι, πάνω σε αποπέτρες δεν τρώμε και πάρα πολλές. Άρα, αυτό λέει το συμβιβασμό. Σιγά σιγά συμβιβαζόμαστε όλοι ότι εντάξει μωρέ δεν πειράζει, έτσι θα πάνε τα πράγματα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Στα 40 χρόνια κατοχής εδώ, τα 30 δεν έγινε τίποτα. Θα σας το πω αλλιώς, για να μην ευρεάσετε.
Σε όλους μας αρέσει να είμαστε ξύπνοι, αλλά όλοι κοιμόμαστε. Ενώ έξυπνος είναι αυτός που είναι εκτός ύπνου. Άρα, φανταστείτε λοιπόν ότι κοιμάστε ένα 8ωρο. Στα 30 σας έχετε κοιμηθεί 10 χρόνια. Μπορώ να κάνω και χειρότερο, να φτάσω στα 60. 20 χρόνια ύπνου. Για εδώ τα δεδομένα, στα 40, 30 χρόνια ύπνου. 30. Τεράστιος αριθμός. Στα 30 χρόνια, από το 1974 μέχρι το 2003, ας πούμε το 4 είναι πιο απλό, το θυμάστε, είναι απίστευτο. Και όλα άλλαξαν την τελευταία δεκαετία. Και ρωτάω, αυτά τα 30 χρόνια γιατί τα χάσαμε? Δηλαδή, έγινε κάτι το ριζοσπαστικό, κάποιος μας φοβέρισε, είχαμε φοβίες, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, υπήρχαν απόπειρες, έγινε κάτι, ας πούμε. Ήταν προσπάθεια να επιλώσουμε τις πληγές. Ωραία, πρόσεξε, ξέρεις πώς είναι, βάσκα. Πόσα χρόνια χρειάζεται για να επιλώσεις τις πληγές? Εξαρτάται από τις πληγές. Όχι, όχι, ενώ σου λέω. Εξαρτάται και πόσο είναι ο λόγος. Μόλις απαντάτε εξαρτάται, παιδιά. Δεν είναι σωστή απάντηση. Οι πληγές ενός λαού δεν θέλουν πληγές. Γιατί είναι η πληγή. Άρα, άμα περιμένετε να κάνετε αυτό το πράγμα, είναι πολύ απλό, ξεχάστε. Και άμα το ξεχάσετε, τότε δεν θα κάνετε τίποτα. Άρα, όταν έχεις μια πληγή, μια λαγωματιά, εντάξει, yeah. θα εμφανίζεται. Θα υπουλός, δεν θα είναι εδώ, θα την θυμάσαι. Λέω λοιπόν, ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και είναι απλώς ότι υπάρχει θέληση συλλογικότητας και όταν δεν υπάρχει, δηλαδή όταν υπάρχει έλλειψη θέληση συλλογικότητας, τότε λειτουργούμε αναμονάδα και ο καθένας προσπαθεί να πει ότι γεμίζει το κενό της ζωής του και το ονομάζει ζωή, να μην πει ότι είναι κενό. Άρα, όταν σιγά σιγά ανακαλύπτει ότι υπάρχει έννοια της κενότητας, ότι υπάρχει έννοια της συλλογικότητας, ότι μπορεί συλλογικά ένας λαός να θέλει να είναι ελεύθερος, τότε θα αρχίσει να κάνει πράξεις. Οι πράξεις είναι οι κινήσεις που είναι μη αναστρέψιμες. Κάνεις πράγματα που αλλάζουν, που δημιουργούν ένα πριν και ένα μετά, που δημιουργούν, αν θέλετε, ένα μέλλον και ένα παρελθόν. Μία πράξη που έγινε στο Κυπριακό είναι η αιώνα. Αυτό θέλετε, δεν θέλετε. Μία πράξη που έγινε στο Κυπριακό είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όταν λέμε ότι ας πούμε ασμονάδα δεν μπορούσε να επηρεάσει στους άλλους, θυμάστε ότι αυτό που έγινε, ας πούμε, ποιος ήθελε να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάστε? Ο Κρανιδιώτης. Ο Κρανιδιώτης. Τι του λέγατε τότε? Ο Ταμπελός. Ο Ουτοπιστή. Δεν είναι γελίο τώρα, το θυμόμαστε. Εδώ άρεσε να μας βλέπω από πάνω, λέει παιδιά, εγώ να μην είχατε από εδώ, από κάτω, με πατούσατε, τελικά είσαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε πώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο κράτος, με εξαίρεση ευρωπαϊκού, τι δεν είναι τα κρατικού. Θα μπορούσαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε, παιδιά, εφόσον δεν τα βγάλετε πέρα με το βόρειο μέρος, θα σας ονομάσουμε Κύπρο στο κάτω. Ποιος θα το ήθελε αυτό? Αυτό παραλίγο να μας το βάλουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό έγινε, που σημαίνει, προσέξτε, ότι έγινε χωρίς κανένα συμβιβασμό. Είμαστε όντως μία ενιαία Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είσαστε όντως όλοι Κύπριοι πολίτες Ευρωπαίοι. Όχι μισό Κύπριοι, μισό Ευρωπαίοι, κανονικά. Όταν μιλάμε για την Κυπριακή ΑΟΚ,
που έγινε η θέσπιση το 2004, δηλαδή πριν 10 χρόνια, όλοι σας, εγώ τα όλοι. Εγώ ακόμα παλεύω. Άρα, έχετε ΑΟΣ εδώ και 10 χρόνια, έχετε θαλάσσια υπόκριμα, έχετε φυσικό αέριο, αγγελική πετρέλαιο και ο καθένας κλείνει τη μοίρα. Και βράβε, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει ο Θεός. Σε βάζει σαν ίση, σε όλες την αντοχή με σόλιο. Τους βάζει και φυσικό αέριο από πάνω, τους βάζει και πετρέλαιο, τους βάζει και κάπου που λέγεται τάσο, δεν ξεχνάτε. Και ξαφνικά έχει και πρόβλημα. Εμείς δεν αρθούμε. Αλλά το θέμα είναι, τι άλλο μπορούσε να κάνει. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Εμείς τι κάνουμε. Άρα εδώ εμφανίζεται σιγά σιγά το θέμα της θέλησης, της συλλογικότητας, η οποία θέλει ή δεν θέλει να ζήσει ελεύθερη. Αυτό είναι το ερώτημα. Και άμα θυμάστε ότι όλη η Κύπρος ανήκει στον Ελληνισμό, στον Ελληνισμό πράγματι είναι πολύ εύκολο. Ακόμα και για εσύ. Τι είσαι. Λέγεται ελευθερία ή θάνατο. Δεν είπα κανένας άλλος συνδυασμός. Δεν λένε, ας πούμε, άμα θες, μπορείς να είσαι και σκλάβος. Όχι. Σου λέει, ή είσαι ελεύθερος και αυτό ονομάζεται ζωή, ή άστο. Άμα το σκεφτείτε λοιπόν, το πιο επιθετικό που υπάρχει στην ελευθερία και στον θάνατο, είναι το ή. Αυτό και είναι η επιλογή. Να πρόσεξε, αν οι πρόγονοί μας επέλεξαν αυτό το σύνθημα, κάτι σημαίνει. Αν η ελληνική σημαία είχε 9 λωρίδες, δεν είναι τυχαίο. Είναι για να μετρήσουμε αυτές τις σειρές. Ο σταυρός είναι ο χριστιανικός ίσως. Αλλά το επιθετικό, κάθε σημαίνει επιθετικό. Εκτός αν είναι φτιαγμένη από άλλο. Χωρίς καμία αρέξηση. 9 λωρίδες. Ρωτάω τώρα, αν πραγματικά οι προγονείς μας επέλεξαν αυτές τις 9 λωρίδες, εμείς τις επιλέξαμε ή όχι. Γιατί είναι πολύ απλό. Αν όλοι μας νιώθουμε Έλληνες, σαν Έλληνες, έχουμε δύο στοιχεία. Έχουμε το σταυρό και τις λωρίδες. Άμα θες να είσαι σκλάβος, μην θεωρείς ότι είσαι Έλληνας. Γιατί αυτό που έλεγε ο ίδιος ο επίκτητος, Έλληνα, θεώρησε τον εαυτό σου ως ελεύθερο όν ή ως σκλάβο, όλα εξαρτούν από εσένα. Δεν λέει εξαρτάται από τον κατακτητή, λέει εξαρτάται από σένα. Άρα, αν εδώ εμείς με τη θέληση της συλλογικότητας θεωρούμε ότι είμαστε ελεύθεροι και όχι σκλάβοι, τότε θα θελήσουμε να απελευθερώσουμε αυτό που είναι δίκαιο. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως σκλάβοι οι οποίοι τους αρέσει η ελευθερία, αλλά όχι το κόστος. Στην ελευθερία υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν έχει τιμή. Δεν αγοράζεται για άτιμο. Ακόμα και όλος όταν λέει εγώ είμαι ελεύθερος και μετά του λες τι κάνεις ακριβώς αυτό, αυτή τη δουλειά, εκεί είσαι εκεί και σ' αρέσει αυτό, όχι. Αλλά είσαι ελεύθερος. Και τότε τι λες. Γιατί το λες. Η συλλογικότητα είναι πολύ απλή. Το δάσος ζει επειδή είναι ελεύθερο. Αλλιώς ξέρει ότι δεν έχει νόημα. Ενώ εδώ έχουμε ανθρώπους που ως δέντρα λένε και να πεθαίνει το διπλανό, εγώ να ζήσω. Άρα,
όταν αυτό το δάσος συνειδητοποιήσει, όπως γίνεται και τώρα, ότι εμείς από μόνοι μας δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Αλλά άμα είμαστε όλοι μαζί, να έχουμε ακριβώς αυτή τη θέληση της συλλογικότητας, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Γιατί έτσι είναι φτιαγμένοι. Και θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε εικόνα θέλει ο δημιουργός. Δεν ζητάμε κάτι το παράλογο, δεν ζητάμε κάτι το άδικο, μόνο διεκδικούμε δικαιώματα, τα οποία ούτως ή άλλως είναι δικαιώματα της ανθρωπότητας. Γιατί αυτό που ξεχνάμε είναι ότι εδώ στην Κύπρο δεν είμαστε μόνο ψυχολογικοί. Είμαστε άνθρωποι της ανθρωπότητας. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι εκφράσεις, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί ένας λαός που έχει υποστεί ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αυτό που αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, δεν είναι ότι έχει υποστεί αυτός ο συγκεκριμένος λαός, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος λαός ανήκει σε μια οντότητα που λέει την ανθρωπότητα, και είναι απαράδεκτο να διαπράξει έγκλημα εναντίον του. Έχει τεράστια σημασία αυτό σε επίπεδο αξιακό. Γι' αυτό θα τελειώσω και τη διάλεξη. Η επιλογή είναι απλή. Έχει σχέση με την αξία. Άρα, το θέμα δεν είναι να είσαι ζωντανός ή νεκρός. Το θέμα είναι να είσαι άξιος. Γι' αυτό έχουμε αυτή την παράδοση σε εμάς και λέμε ότι όταν κάποιος έχει παράγει ένα έργο, όταν το θάβουμε, λέμε απλώς άξιο. Άρα, όλο μας το θέμα εδώ για μία θέληση συλλογικότητας είναι αν αυτή η συλλογικότητα είναι άξια. Γιατί αν δεν είναι άξια, δεν είναι καν άξια να ζήσει. Η ζωή έχει νόημα μόνο με την αξιοπρέπεια. Και αυτή η αξιοπρέπεια έχει νόημα μόνο με την ελευθερία. Τώρα, αν θεωρείτε ότι έχετε ακόμα επιλογές, είναι δικό σας θέμα. Αν θεωρείτε ότι έχετε επιλέξει, είναι δικό μας θέμα. Τότε αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.